Το επόμενο θέμα παρουσιάζει τον αγιασμό που πραγματοποιήθηκε στο Ελληνικό Γυμνάσιο Λύκειο την 5η 29 Σεπτεμβρίου, με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2015-2016. Τον αγιασμό τέλωσε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τροπαίου Αθανάσιος και ο αγαπητός συνεργάτης του σταθμού μας, πατέρας Ιωσήφ Παλιούρας. Το παρόν έδωσαν ο πρόξενος της Ελλάδος, κ. Δεμέστιχας, ο νέος προϊστάμενος της Ελλαδικής Εκπαιδευτικής Αποστολής, κ. Γεώργιος Κόσιβας, τον οποίο καλωσορίζουμε και εμείς και του ευχόμαστε καλή δύναμη για το δύσκολο έργο του. Επίσης, παρευρέθηκε και η προϊσταμένη της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής, κ. Μαρία Παπαλούκα, ο διευθυντής του σχολείου, κ. Ευάγγελος Μπακλαβάς, γονείς και μαθητές. Ας δούμε πρώτα ένα απόσπασμα από τον αγιασμό. Ευλόγησον Δέσποτα. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλήσαν πέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένην σαγηνεύσας φιλάνθρωπε δόξασι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Θεοτού και Παρθένε των χειρών ημών τα έργα κατευθυνών και συγχώρηση των δεσμάτων ημών αίτησε εν το ψάλιν ημάς των αγγελών των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δύναμις Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Κλέψατε το Κυρίο εν φόβο και αγκαλιάστε αυτό εν τρόμο. Πρόσχομε. Δάξαστε παιδείας μήποτε οργιστεί Κύριος. Σοφία. Καθολικής επιστολής Ιακώβου το ανάγνωσμα. Πρόσχομε. Αδελφοί, τι σοφός και επιστήμονην ημίν, δειξάτου εκ της καλής αναστροφής τα έργα αυτού εν πράητη της σοφίας. Είδες ύλων πικρών έχετε και ρήθει εν την καρδία ημών, μη κατακαυχάστε και ψεύδεστε κατά της αληθείας, ουκ έστιν αυτή η σοφία άνωθεν κατερχομένη, αλεπίγειος ψυχική δαιμονιώδης, όπου χαρζήλος και ρηθεία, εκεί εγκαταστασία και παν φαύλων πράγμα, είδε άνωθεν σοφία, πρώτον μεν αγνίεστη, έπειτα επίοικη, επίοικης ευπηθής μες τη ελέους και καρπών αγαθών, αδιάκριτος και ανυπόκριτος, καρπός δε της δικαιοσύνης, εν ειρήνης πήρετε. Της ποιούσιν ειρήνη. Ειρήνη σύ. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση. Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου του ανάγνωσμα πρόσχομεν. Δόξα σε Κύριε, δόξα σε.
Το καιρό εκείνο επορεύοντο οι γονείς του Ιησού κατέτωσης Ιερουσαλήμ τη εορτή του Πάσχα. Και ότε έγινε το ετών 12, αναβάντων αυτών εις Ιεροσόλυμα κατά το έθος της εορτής και τελείωσάντοντας ημέρας, εν το υποστρέφειν αυτούς υπέμεινεν Ιησούς οπές εν Ιερουσαλήμ και ουκέγνω Ιωσήφ και η μήτηρα αυτού. Νομίσαντες δε αυτόν εν τη συνοδεία είναι, ήρθον ημέρα σοδόν και ανεζήτουν αυτόν εν τη συγγενέση και εν τη γνωστής. Και μη ευρώντες αυτόν υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ, ζητούντες αυτόν. Και γένετο μεθ' ημέρας τρεις, εύρων αυτόν εν το ιερό, καθεζόμενον εν μέσω των διδασκάλων, και ακούοντα αυτόν και περωτώντα αυτούς. Εξίσταντο δε πάντες οι ακούοντες αυτού, επί τη συνέση και τες αποκρίσες ειν αυτού. Και οι δόντες αυτών εξεπλάγησαν και προς αυτόν η μήτηρα αυτού είπε, τέκνον, τι επίσας ημινούτος, ιδού ο πατήρ σου καγώ δυνόμενη εζητούμεν σε. Και είπε προς αυτούς, τι ότι εζητείτε με, ουκ είδητε ότι εν της του πατρός μου δίνε με. Και αυτοί ουσιν είκαν το ρήμα, ο ελάλησεν αυτής. Και κατέβη με ταυτόν και ήρθεν εις Ναζαρέτ και είναι υποτασσόμενος αυτής. Και η μήτηρα αυτού διετήρη πάντα τα ρήματα ταύτα εν την καρδία αυτής. Και Ιησούς προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάριτι παρά Θεό και ανθρώπι. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι, πολλά έτη δέσποτα. Όλοι μαζί. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον, Κύριε, το λαόν σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Στη συνέχεια ακολούθησαν ομιλίες. Ο διευθύντης του σχολείου, κ. Ευάγγελος Μπακλαβάς, καλωσόρισε τους μαθητές, τους γονείς αλλά και τους νέους καθηγητές και ευχήθηκε σε όλους να έχουν μια καλή σχολική χρονιά. Ας παρακολουθήσουμε τη σύντομη ομιλία του κύριου Ευάγγελου Μπακλαβά. Η μέρα του αγιασμού, παιδιά, αγαπητοί
Συνάδελφοι, κύριε πρόξενε, κυρία συντονίστρια, θεοφιλέστατε, πάτερ Ιωσήφ, θέλω να σας καλωσορίσω. Σήμερα είναι ο αγιασμός στην έναρξη της σχολικής χρονιάς, σηματοδοτεί κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι μια τελετή που γίνεται απλά και μόνο για να μαζευτούμε, να ξαναβρεθούμε εδώ και να πούμε τα ίδια και τα ίδια. Είναι κάτι που θέλει να κράτησα λίγο από δύο φράσεις που σηματοδοτούν ακριβώς αυτή την ιδιαίτερη ημέρα. Λέει να φωτίσουμε τις ψυχές μας. Κοιτάξτε παιδιά, το σημαντικό στο σχολείο μας και στην εκκλησία μας και στην κοινωνία μας και στις οικογένειές μας και στη ζωή μας ολόκληρη είναι πώς θα φωτίσουμε τις ψυχές μας και θα γίνουμε ανοιχτοί άνθρωποι στην κοινωνία για να μπορούμε να προσφέρουμε κάτι σε αυτόν τον κόσμο το οποίο να είναι σπουδαίο. Γιατί δεν είστε εσείς, ο καθένας από εσάς, ένας τυχαίος άνθρωπος, είστε σημαντικοί. Και εδώ στο σχολείο ερχόμαστε ακριβώς για να βρούμε αυτή τη σημαντικότητα μέσα στην ψυχή μας, παιδιά. Αυτό είναι το καθήκον το δικό μας, των δασκάλων, να συνδεθούμε, να γίνουμε κοινωνία ανθρώπων με αλληλεγγύη, με αγάπη και να αγγίξουμε τις ψυχές σας. Να καταλάβετε δηλαδή ότι εμείς εδώ έχουμε ένα έργο σημαντικό αγάπης, αλληλεγγύης και η παιδεία είναι μετά. Η παιδεία τα καλύπτει όλα αυτά. Το σχολείο είναι μια κοινωνία ανθρώπων που πρέπει να καταλάβουν ο ένας τον άλλο και να στηρίξει ο ένας τον άλλο στη δυσκολία του. Τότε μόνον έχει νόημα αυτό που κάνουμε εδώ. Διαφορετικά δεν υπάρχει λόγος. Ήθελα λοιπόν να τονίσω, για να μην κρατήσω εγώ γιατί δεν είναι ο σκοπός μου αυτός, να τονίσω αυτό το πράγμα. Σκοπός του σχολείου μας είναι να αγγίξουμε τις ψυχές σας, να τις φωτίσουμε και να εσείς μετά να βρείτε το δρόμο, να έρθετε σε εμάς, να μας δώσετε γιατί έτσι κι αλλιώς εσείς φωτίζετε εμάς. Στη συνέχεια ακολούθησαν και άλλες ομιλίες από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Τροπαίου Αθανάσιο, τον πρόξενο της Ελλάδος κ. Σωτήριο Δεμέστιχα, της προϊσταμένης της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής κ. Μαρίας Παπαλούκα, του νέου προϊσταμένου της Ελλαδικής Εκπαιδευτικής Αποστολής κ. Γεώργη Ρουκόσιβα και του αγαπητού φίλου και συνεργάτη του σταθμού μας πατέρα Ιωσήφ Παλιούρα. Ας παρακολουθήσουμε. Ευχαριστώ ιδιαίτερα για την πρόσκληση να συμπροσευχηθώ μαζί σας σήμερα, που είναι η επίσημη έναρξη του σχολικού έτους. Θα ήθελα κατά πρώτον λόγο να μεταφέρω τις ευχές και τις ευλογίες και την αγάπη του Σεβασμιωτάτου, ο οποίος αν επέτρεπαν οι συνθήκες θα ήταν εδώ, όπως έκανε και πριν, αλλά μη δυνάμενο να είναι εδώ παρόν σήμερα, ήρθα εγώ εξ ονόματός του, γι' αυτό και μεταφέρω τις δικές του ευχές και επισυνάπτω τις δικές μου. Προντού όμως πω τίποτε άλλο, θα ήθελα ιδιαίτερα να καλωσορίσω τον καινούριο σύμβουλο και να εκφράσω τη χαρά μου που έχουμε αυτή τη στιγμή και από τις δύο πλευρές συμβούλους, για να μπορούμε να συνεχίσουμε το έργο κανονικότατα. Προηγουμένως, βέβαια, επάξια, ο Γενικός Πρόξενος αντικαθιστούσε και προσερχόταν σε όλες μας τις συνεδρίες και ενίσχυε το έργο. Παιδιά, χρειάζεται ίσως να πει κανείς πολλά, αλλά ίσως και τα λίγα είναι καλά. Στις μέρες μας κυκλοφορούν πέραν των άλλων τρόπων της γνώσης και πάρα πολλά βιβλία. Ο παραδοσιακός τρόπος. Στην Αρχιεπισκοπή έρχονται πολλά. Αυτές τις μέρες που πηγαίνω συχνότερα, ήταν ένα βιβλίο που κέντρισε το ενδιαφέρον μου και το άρπαξα να δω τι λέει επιτέλους. Αναφερόταν σε έναν που είναι γνωστός σε εμάς τους ανθρώπους της Εκκλησίας πιο πολύ, αλλά δεν ήξερα τα κατά αυτόν. Πώς ανεδείχθηκε έγινε ο Ιωήλ Γιαννακόπουλος αυτό που έγινε. Ήτανε, λέει, ένα παιδί ζωηρό, μιας οικογένειας των 9 παιδιών,
και έπαιζε ξυπόλυτος από εκεί και από εδώ, μαζί με τους άλλους. Αλλά είχε σπόρους μέσα στη ψυχή του πολύ αγαθούς. Μια μέρα, λέει, περνούσε μια γριά τυφλή και λέει, παιδιά, είναι ένας ασκητής κάπου εδώ και θέλω να πάω κοντά του. Θα έρθει κανείς να με πάρει? Όλοι οι άλλοι δεν έδωσαν σημασία. Αυτός όμως την πήρε από το χέρι και την οδήγησε εκεί. Ποια ήταν η συνέχεια? Κατάληξε μαθητής αυτού του ασκητή και έγινε ένας σπουδαίος άνθρωπος για την Εκκλησία. Και θα πω ένα ανέκδοτο και να τελειώσω για αυτόν. Μια μέρα έγινε καθηγητής στο τέλος, ηγούμενος κλπ. Μετέφρασε όλη την Παλαιά Διθήκη. Ήξερε εβραϊκά, αγγλικά, γαλλικά και πάει λέγοντας. Μια μέρα, λέει, στην αίθουσα των καθηγητών, ένας καθηγητής ήθελε να τον πειράξει λιγάκι και άρχισε να τραγουδάει. Σιώπησε, αυτός δεν είπε τίποτα. Μόλις τελείωσε ο καθηγητής, άρχισε και εκείνον να ψάλλει. Πάντα ματαιότιστα ανθρώπινα, του λέει, «Ει, τι λες τώρα?» Του λέει, «Συγγνώμη, όταν έλεγες τα δικά σου, εγώ σας σταμάτησα». Λοιπόν, αυτά. Λέμε ότι ο άνθρωπος είναι διφυής, δηλαδή έχει σώμα και ψυχή. Και πολλές φορές παραφροντίζουμε το σώμα μας και αμελούμε λιγάκι την ψυχή μας κάπου. Όσον αφορά τις γνώσεις και λοιπά, τις φροντίζουμε πολύ. Αλλά ιδιαίτερα πρέπει να φροντίσουμε ένα άλλο τομέα. Αυτό της επικοινωνίας που έδειξε ο διευθυντής μεταξύ μας, αλλά και της αγάπης και της κατανόησης και της συμπόνιας και όλα αυτά τα οποία λέει το Ευαγγέλιο. Από τη σημερινή κοινωνία μπορεί να μην λείπουν πολλά άλλα πράγματα, αλλά έχουν μαρανθεί τέτοιες αξίες και χρειάζεται εμείς να τις καλλιεργήσουμε λιγάκι. Και σαν Ελληνισμός δεν είχαμε να δώσουμε πριν μόνο, έχουμε και τώρα. Αρκεί να ενσκύψουμε σε αυτά που έχουμε και θα έρθει η ώρα που θα είμαστε εκεί που πρέπει και πάλι. Συγχαρητήρια, κάθε καλό και κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ. Να ευχηθώ καλή χρονιά, καλή δύναμη σε όλους. Να καλωσορίσω τον νέο σύμβουλο από το Υπουργείο Παιδείας Ελλάδος, τον κύριο Κόσιβα. Είχαμε την τύχη να γίνει τελικά αυτός ο διορισμός και έτσι να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε αυτή τη νέα χρονιά με τις καλύτερες προοπτικές. Και θέλω να πω στα παιδιά ότι μπορεί κάποια πράγματα από αυτά που μαθαίνετε στο σχολείο τώρα να μην... Να διαρωτάστε γιατί κάθομαι και κάνω αυτό ή εκείνο, αλλά μόνο από εδώ θα μπορέσετε μετά να γίνετε αργότερα, να έχετε εφόδια που θα σας επιτρέψουν να ζήσετε αξιοπρεπώς τη ζωή σας. Το σχολείο δηλαδή δεν μπορεί και εγώ τώρα να με ρωτήσετε τι θυμάμαι, ας πούμε, από τη χημεία, δεν ξέρω να θυμάμαι πολλά πράγματα, αλλά η αξία του είναι ότι σας βάζει σε μια διαδικασία ώστε να μαθαίνετε, να πειθαρχείτε, να σκέπτεστε, να ερευνάτε και να αναπτύξετε την κρίση εκείνη που μετά θα σας βοηθήσει να τα καταφέρετε στη ζωή σας, γιατί δυστυχώς δεν τα καταφέρουν όλοι. Άρα θα μπουν εδώ οι βάσεις μαζί με τους γονείς σας, μαζί με τους δασκάλους σας, τους καθηγητές, την Εκκλησία, για να γίνετε μετά χρήσιμοι και να δείξετε στους γονείς σας ότι αξίζαν οι αγώνες που κάνανε για εσάς. Και μετά, άμα δεν τα καταφέρουμε, λέμε αυτή η κρίση. Η κρίση είναι αυτή που είναι. Το θέμα είναι ο καθένας πώς προετοιμάζεται για να καταφέρει. Και κάτι που είχα διαβάσει και μου άρεσε και το οποίο αποδίδεται στον Ernest Hemingway είναι το «Μην κοιτάς πόσα αγκάθια έχει ο δρόμος, να κοιτάς αν εσύ φοράς καλά παπούτσια». Άρα, δώστε τη βάση και την προσοχή που απαιτείτε και μετά θα μας θυμηθείτε αργότερα όλους εμάς που σας τα λέγαμε αυτά, όταν τα έχετε καταφέρει και να μας σκέπτεστε, γιατί εδώ γίνεται πραγματικά σημαντική προσπάθεια που αξίζει συγχαρητηριών. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Και φιλέστατε, κύριε πρόξενε,
κύριε συνάδελφε της Ελλαδικής Αποστολής, ενδεσιμότατε, κύριε Διευθυντά του Σχολείου, συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, αγαπητά παιδιά. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Διευθυντή του Σχολείου σας για την πρόσκληση να είμαι εδώ μαζί σας σήμερα. Εκφράζω τη χαρά μου. Εκφράζω τη χαρά μου που είμαι μαζί σας αυτή την τόσο σημαντική μέρα του σχολικού έτους, τον Αγιασμό. Οι Έλληνες όλοι ξεχωρίζουμε για τη θρησκευτικότητά μας και για το ότι αρχίζοντας κάτι το νέο, βάζουμε το σταυρό μας και ζητούμε τη βοήθεια του Θεού. Έτσι και εμείς σήμερα ζητούμε τη βοήθειά Του να μας βοηθήσει να προχωρήσουμε σε αυτή τη νέα σχολική χρονιά. Δεν θα σταθώ στα πολύ ωραία που είχε πει ο κύριος Πρόξενος για την αξία της μόρφωσης, γιατί πιστεύω είσαστε αρκετά μεγάλοι, σαν λύκειο και γυμνάσιο που είσαστε, να αντιληφθείτε πόση αξία έχει η μόρφωση στη ζωή μας. Να πάρουμε, όπως ελέγχθηκε, γερά εφόδια για να προχωρήσουμε σε μια καλή δουλειά, σε ένα καλύτερο αύριο. Θέλω με τη σειρά μου να καλωσορίσω τον κύριο Κόσιβα. Είναι βίωνον το ότι η Ελλάδα, παρόλη την κρίση, παρόλα τα προβλήματά της, δεν παραμελεί την παροικιακή εκπαίδευση εδώ στο Λονδίνο και έχει εκπαιδευτικούς τόσο στα ολοήμερα σχολεία, αλλά όπως πληροφορούμε και στα παροικιακά. Καλώς ήρθατε. Ευελπιστώ σε μια πολύ καλή συνεργασία, όπως και με τους προηγούμενους συναδέλφους σας. Η Εκκλησία είναι δίπλα, σας στηρίζει. Πάτερ Ιωσήφ, παρόλο ότι έχει πάρει την σύνταξή του, εδώ είναι και συμπαρίσταται στο σχολείο. Δεν μένει παρά να σας ευχηθώ μια πολύ καλή επικοδομητική χρονιά, καρποφόρα, να είναι ευχάριστη σε όλους, προσπαθήστε να πάρετε τα καλά της ζωής σας και εύχομαι ό,τι καλύτερο στο μέλλον. Ευχαριστώ. Και τώρα θέλω να καλέσω τον, τον συντονιστή της Ελλάδος, να τον καλωσορίσω καταρχάς και να τον καλέσω να μας κάνει ένα χαιρετισμό. Ευχαριστώ τον κύριο Διευθυντή του Σχολείου. Εύχομαι προς όλους, προς τους μαθητές, προς τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, προς τους γονείς που παρευρίσκονται εδώ, προς όλους τους εκπροσώπους, μια καλή και δημιουργική σχολική χρονιά. Σήμερα με τον Αγιασμό κάνουμε μια καλή αρχή. Ο Θεοφιλέστατος μας έδωσε τις ευχές του να προχωρήσουμε δημιουργικά και να ξεκινήσουμε μια όμορφη σχολική χρονιά. Οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, όλη η κοινότητα του σχολείου θα συνεργαστούμε για το καλύτερο. Ό,τι μπορούμε θα κάνουμε. Το Υπουργείο Παιδείας έχει βοηθήσει μέχρι τώρα ώστε να υπάρχει επάρκεια εκπαιδευτικών. Ήδη δηλαδή από την άλλη εβδομάδα τα σχολεία θα μπορέσουν να ξεκινήσουν με τον καλύτερο τρόπο. Θα έχουμε τη συνεργασία της κυρίας Παπαλούγα και της Κυπριακής Αποστολής, ώστε όλα τα προβλήματα να δημιουργηθούν, όλα τα προβλήματα να λυθούν με τον καλύτερο τρόπο και έτσι το σχολείο αυτό να λειτουργήσει με τους καλύτερους όρους, ώστε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά μαθησιακά αποτελέσματα. Οι εκπαιδευτικοί σας θα στηρίξουν την προσπάθειά σας, την προσπάθεια των μαθητών προς τη γνώση και τη μάθηση, θα σας καλλιεργήσουν όχι μόνο γνώσεις και δεξιότητες, αλλά και αξίες και την αγάπη προς τη μόρφωση και την αγάπη προς την ελληνοορθόδοξη παράδοσή μας και προς την αξία του ελληνικού πολιτισμού. Θα σταματήσω λοιπόν εδώ, για να μην μακρηγορώ περισσότερο. Εύχομαι μια καλή δημιουργική χρονιά, καλή δύναμη σε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να καλέσω και τον Πάτερ Ιωσήφ να μας πει, επειδή αποχωρεί στη σύνταξη και θα ήθελα με κάποιο τρόπο να μας υποσχεθεί εδώ πέρα κάποια πράγματα, θα ήθελα να μας πει και ένα χαιρετισμό. Είναι μεγάλη τιμή
Να με καλεί ο διευθυντής μετά από όλους τους επισήμους και τους καλεσμένους να πω δύο λόγια. Δεν έχω να πω τίποτε. Είναι μπερδεμένα, ανάμεικτα τα συναισθήματα. Μετά από 25 χρόνια μεγάλωσα σε αυτό το σχολείο. Θυμάμαι τα πρώτα μικρά παιδάκια κάτω από το προξενικό κτίριο που ήταν δίπλα στην πλήρη, το οποίο δεν υπάρχει καν πια. Σιγά σιγά να μεγαλώνει, να δημιουργούμε το δημοτικό. Με τη δική μας θέληση κρατήσαμε το γυμνάσιο. Δεν είχε καμία επιθυμία τότε το Υπουργείο να συνεχίσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και μείναμε και εκπαιδευτικοί και το κρατούσαμε μόνοι μας. Το ξέρετε, το είπα από πέρυσι, έπρεπε να φύγω για δικούς μου λόγους. Είμαι όμως εδώ, θα είμαι εδώ, δεν θα φύγω από την παροικία. Σας αγαπώ, θα μου λείψετε. Μετά το τέλος του αγιασμού, ο αγαπητός συνεργάτης του σταθμού μας, πατέρας Ιωσήφ Παλιούρας, πήρε μια συνέντευξη γνωριμίας από τον νέο προϊστάμενο της Ελλαδικής Εκπαιδευτικής Αποστολής, κύριο Γεώργιο Κόσιβα. Ας τους παρακολουθήσουμε. Αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, σήμερα βρισκόμαστε στους χώρους του Ελληνικού Γυμνασίου Λυκείου, στην φιλοξενούσα κοινότητα του Αποστόλου Βαρνάβα και της Παναγίας στο Wood Green. Μόλις τελειώσαμε τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και με ιδιαίτερη χαρά στέκομαι δίπλα στον καινούργιο συντονιστή εκπαίδευση, τον κύριο Κόσιβα, τον Γεώργιο, τον δόκτορα. Τον καλωσορίζω ιδιαίτερα στα παροικιακά σχολεία, στην παροικιακή εκπαίδευση στη Μεγάλη Βρετανία και στο γραφείο του στο Λονδίνο. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς γιατί η καινούργια αυτή σχολική χρονιά ξεκινάει και με το σύμβουλο μαζί. Υπήρξαν χρονές που μέναμε μόνοι μας, μιας και ήμουνα και εγώ παλιός εκπαιδευτικός, θα πω τώρα. Καλωσορίστε πρώτα απ' όλα στο καινούργιο αυτό νευραλγικό πόστο, γιατί από εσάς περιμένει κανείς, περιμένουμε όλοι να καθοδηγήσετε την παροικιακή εκπαίδευση, τουλάχιστον στο κομμάτι το δικό σας, της Ελλαδικής Εκπαιδευτικής Αποστολής. Πατέρα Ιωσήφ, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Από την πλευρά μου θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν, ό,τι μπορώ, για το καλό της ελληνοορθόδοξης εκπαίδευσης στην Ομογένεια, για το καλό του ελληνισμού. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να απευθύνω τις ευχές μου προς την εκπαιδευτική κοινότητα, προς τους μαθητές, προς τους εκπαιδευτικούς των σχολείων της παροικιακής εκπαίδευσης και προς τους γονείς. Εύχομαι προς όλους καλή δύναμη, καλή σχολική χρονιά, όλα να πάνε καλά, να έχουμε τα καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. Είμαι σίγουρος, ξέρετε πολύ καλά την παροικιακή εκπαίδευση, απολογούμε, μιας και υπηρετήσατε για πολλά χρόνια στο εξωτερικό, στο Βέλγιο συγκεκριμένα. Έχετε και τα παιδιά σας εδώ, ξέρετε και τι ακριβώς συμβαίνει εδώ στη Μεγάλη Βρετανία. Διάβασα με πολύ αγάπη χτες και το μήνυμά σας, αυτό που στείλατε σε όλους εμάς, και θα το διαβάσουν και αγαπητοί φίλοι από τις παροικιακές εφημερίδες. Αλλά όμως είναι και μια ευκαιρία μέσα από την εκπομπή και μέσα από το Hellenic TV να δώσετε και ένα χαιρετισμό γενικά σε όλους τους ανθρώπους εδώ της παροικίας. Η παροικία αυτή τη στιγμή αριθμεί περίπου το 500.000 από ανθρώπους Έλληνες από την Ελλάδα και από την Κύπρο. Και έτσι είναι, προσπαθούμε όσο μπορούμε περισσότερο να οργανωθούμε μέσα από τις εκκλησίες, μέσα από τα παροικιακά μας σχολεία, να κρατήσουμε ζωντανά αυτά που κι εμείς κουβαλήσαμε στην πλάτη και τα φέραμε μέχρι εδώ. Πραγματικά αυτά που λέτε είναι εξαιρετικά. Θα πρέπει να κρατήσουμε ζωντανό ό,τι μπορούμε από τις παραδοσιακές μας αξίες, την Ορθοδοξία, τον Ελληνισμό
και να βοηθήσουμε όλη η εκπαιδευτική κοινότητα να βρίσκεται σε επικοινωνία. Βεβαίως τον πρωταρχικό ρόλο τον διαδραματίζει η Εκκλησία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από την πλευρά μου και εγώ θα στέκομαι και θα στηρίζω κάθε προσπάθεια ώστε η εκπαίδευση να έχει μια καλή προοπτική και στα δύο, και στο γυμνάσιο Λύκειο και στο δημοτικό που έχουμε, αλλά και σε όλους και σε όλα τα άλλα και σε όλους τους άλλους εκπαιδευτικούς φορείς οι οποίοι οργανώνονται κατά βάση από την Εκκλησία. Από την πλευρά μου θα κάνω ό,τι μπορώ. Είμαι απόλυτα σίγουρος, ιδιαίτερα αυτούς τους δύσκολους και χαλιπούς καιρούς. Εύχομαι να σας δίνει ο Θεός τη δύναμη, να φανείτε, είστε άξιος, να φανείτε πολύ περισσότερο έτσι, άξιος όλων των προσδοκιών των δικών μας. Γιατί σας, σαν πρόσωπο και σαν άτομο είστε άξιος για να σας φέρει η ελληνική κυβέρνηση εδώ. Πίστεψε στο πρόσωπό σας, στις αξίες σας, σε αυτά που κουβαλάτε, σε αυτά που έχετε μάθει να προσφέρετε. Σας ευχόμαστε και εμείς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να τα μεταλαμπαδεύσετε σε εμάς και να έχετε αυτή τη δύναμη για να ηγηθείτε της αποστολής όλα αυτά τα χρόνια που θα είστε εδώ. Καλή δύναμη, εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.